Για το ή για το κράτος. Και για τα δύο. Έχω την εντύπωση για το κράτος ότι. Και για τον κόσμο. Συγγνώμη. Έχουμε 650 ΜΚΟ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από αυτές, το πολύ 150 να είναι χρήσιμες για κοινοφελή έργα, το ένα, το άλλο κλπ. Κάτι βοήθεια στο σπίτι, το ένα σου είπα, μου πες. Τους υπόλοιπους γιατί τους κρατάνε, που έχουν έναν πρόεδρο, ένα διοικητικό συμβούλιο και κανέναν υπάλληλο οι περισσότεροι. Και είναι μια σφραγίδα και πάνε στο ταμείο και παίρνουν κάθε χρόνο την επιδότηση, η οποία μπορεί να είναι και 5.000, αλλά μπορεί να είναι και 50.000 και 500.000. Και έργο δεν κάνουν καθόλου. Πληρώνονται λοιπόν όλοι αυτοί, με αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν, για κανένα λόγο. Γιατί, όχι για κανένα λόγο, για να βοηθήσουμε κάποιους ημέτερους, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό το πράγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, εάν ο ΕΛΓΑ δεν αποδίδει αυτά που πρέπει να αποδώσει. Στους αγρότες όχι, δεν τα αποδίδει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έχετε την εντύπωση, παραδείγματος χάρη, ήρθε η Τρόικα και γενικά η συμφωνία. Συγγνώμη, εάν εγώ έχω ένα χτήμα. Τώρα συζητάμε έτσι ακαδημαϊκά βέβαια, αλλά είσαστε ένας υπεύθυνος άνθρωπος και με αυτή την έννοια σας ρωτώ. Έχω ένα χτήμα. 500 δέντρα πορτοκάλι, ελιές, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ή οπωροκυπευτικά. 50 στρέμματα. Έρχεται λοιπόν η ιδιωτική εταιρεία, ΤΑΔΕ, ΑΕ, που είναι ασφαλιστική εταιρεία, με όλες τις εγγυήσεις κλπ. Έχει το γεωπόνο της και παίρνω τηλέφωνο και λέω, σας παρακαλώ, εγώ το έχω φυτέψει, έχω τα δέντρα, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, δεν ξέρω τι, ελάτε να μου το εκτιμήσετε. Έρχονται, εκτιμούν αυτό και λέει, ναι, εμείς σου ασφαλίζουμε για 100 τόνους πορτοκάλια, τόσα θα πληρώσεις. Για 50 τόνους οπωροκυπευτικά, τόσα θα πληρώσεις ή οτιδήποτε. Και τελειώνει η υπόθεση. Και ξέρεις πολύ καλά ότι αν πέσει, χαλάζει, αν καταστραφεί με τη θεομηνία, αν, θα έρθει η εταιρεία. Ή δεν πουληθεί στην ανάλογη τιμή. Την ανάλογη τιμή, αναλόγως, θα έρθει η εταιρεία η ασφαλιστική, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, όχι η δημόσια, και θα σου πει, λέω κύριε Παπαδάκο, έπαθε ζημιά 50.000 ευρώ. Πάρτα. Και τελείς. Όπως γίνεται με τα αυτοκίνητα. Δυστυχώς σήμερα παρακρατούμε από τους αγρότες τα ασφάλιστρα, γιατί? Τον ΕΛΓΑ, τα οποία γιατί? Πολύ ελάχιστοι απολαμβάνει ή ελάχιστα απολαμβάνει. Γιατί? Παρακρατούν γιατί? Αυτά γίνεται με νόμο, κύριε Φελούρη. Με νόμο γίνεται. Με τον νόμο το καταργούμε τον νόμο. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δεν μας ρώτησαν κανένας. Διαφωνούσαμε ως προς το ποσό. Μήπως δεν ξέρατε να διαφωνήσετε. Μα τι λέτε τώρα, εγώ εντάξει δεν. Δεν λέω προσωπικά εσάς. Εγώ θα εννοώ γενικά το αγροτικό κίνημα. Θα σας πω κάτι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς εδώ, αυτή τη διαφωνία μας ως προς τον ΕΛΓΑ, η κυρία Τζανεντία είχε κάνει σύσκεψη στην περιφέρεια. Εδώ, ναι. Στην Δομαρχία. Ναι. Βγήκε ψήφισμα από δημάρχους, από την περιφερειάρχη, από βουλευτές. Δηλαδή δεν πήγαμε μόνοι μας. Συγνώμη, το μόνο που καταφέραμε. Οι δήμαρχοι, οι βουλευτές και αυτοί οι παράγοντες. Μαζί έχουν γνώσεις αγροτικές. Τους βάλαμε εμείς το θέμα. Τους τα αναλύσαμε. Και έγινε υπόμνημα και μετά από πιέσεις, όχι μόνο δικές μας και από όλη την Ελλάδα. Το υπόμνημα που έγινε, συμφωνήσατε με αυτά που εγγράφησατε. Βεβαίως. Και το βάλανε στο αρχείο. Αντικειμενικά κριτήρια βάλανε. Και το βάλανε στο αρχείο. Επήλθε, για να είμαι ειλικρινής, μια μικρή μείωση του κόστους. Χαμηλώσαν το κόστος. Σε ορισμένα προϊόντα, και όχι σε όλα. Σε ορισμένα προϊόντα μειώσαν το κόστος. Τέλος πάντων, μην μένουμε τόσο σε αυτό, που είναι ένα σοβαρό ζημίο, αλλά έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε να αναδείξουμε πολλά θέματα σοβαρά. Θα προχωρήσουμε τώρα, εκτός τώρα από αυτό. Εγώ σας ρωτώ, τι γίνεται με την Αγροτική Τράπεζα. Ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Ναι, αλλά η Αγροτική Τράπεζα ακούμε ότι την εξαγοράζουν, την πουλάνε, την κλείνουν, δεν ξέρω τι. Τι γίνεται με αυτό. Δεν υπάρχει Αγροτική Τράπεζα, κύριε Φελούρη. Μια πιδρακίδα είναι που λέει Αγροτική Τράπεζα. Είναι ξεχασμένη. Δεν υπάρχει τέτοια τράπεζα στην Ελλάδα. Μια ξεχασμένη πινακίδα είναι που λέει ότι λέγεται Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. Δηλαδή, όταν λέμε τράπεζα, εννοούμε ένα τραπεζικό ίδρυμα, ένα κατάστημα που μπαίνεις μέσα, δίνεις τα λεφτά σου, μπαίνεις στο λογαριασμό σου ή τα στέλνεις σε μια άλλη πόλη, πάλι σε αγροτική τράπεζα ή δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Ή ζητάς και ένα δάνειο. Ναι. Έτσι. Ναι, βεβαίως.
Τίποτα. Στην Ελλάδα υπάρχουν τραπέζες, υπάρχουν και νέα χειρότερα εισιτήρια. Που πας αφήνεις τη βέρα σου, το χρυσαφικό σου ό,τι έχεις, ναι. Παίρνεις τα λεφτά, τα χρησιμοποιείς και ανάλογα μετά αν μπορείς να τα επιστρέψεις. Εντός το χρονικού διαστήματος. Διαφορετικά στα κατάσουν. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, σας λέω λοιπόν, δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα. Σας ακούγεται πράξενο, σας βλέπω. Όχι, περιμένω μια. Απλώς είναι μια ξεχασμένη πινακίδα που γράφει η αγροτική τράπεζα. Δηλαδή δεν έχει μέσα υπαλλήλους. Υπαλλήλους έχει και πάρα πολύ καλούς, αν θέλετε, αν κρίνουμε εδώ στην περιοχή της Σπάρτης. Ας πούμε την τράπεζα, την αγροτική τράπεζα της Σπάρτης. Άριστο προσωπικό. Μπράβο, και εγώ συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Η πολιτική της αγροτικής τραπέζης από τα κεντρικά είναι ότι υπάρχει μία τράπεζα η οποία έχει σαν μόνο στόχο την τοκογλυφία. Τοκογλυφία κάνει. Και θα σας πω το εξής. Τι περιμένατε δηλαδή εσείς από την αγροτική? Μία τράπεζα που θα μπορεί μία επιχείρηση, αγροτική επιχείρηση. Ναι. Ένας αγρότης να απολαμβάνει όρους δανεισμούς ίδιους που απολαμβάνει και σε άλλες τράπεζες, αλλά και όχι μόνο αυτό, σε ένα προσιτό επιτόκιο, τουλάχιστον αν όχι ίδιο λίγο περισσότερο από ό,τι δανείζεται η Ελλάδα σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη φάση που έρχεται. Γιατί εγώ εντάξει, δεν μπορεί να σα πω ότι να δανειζόμαστε λιγότερο από όσο δανείζεται η Ελλάδα, να δανειστούν οι επιχειρήσεις κάτι τέτοιο περισσότερο. Ασφαλίζει η αγροτική τράπεζα προϊόντα? Τι να ασφαλίζει, τίποτα απολύτως. Τι προϊόντα να ασφαλίζει? Το μόνο προσπαθεί να διασφαλίσει, ναι, είναι τα δικά της συμφέροντα, τα οποία δεν τα διασφαλίζει. Και θα σας πω το εξής. Γιατί εδώ λέγεται και το άλλο, και θέλω και την άποψή σας μάλιστα. Λέγεται ότι η αγροτική τράπεζα έχει το 90% των αγροτικών εκτάσεων, τις έχει υποθηκευμένες. Ναι. Και αν πουληθεί η αγροτική τράπεζα, θα πουληθούν και οι υποθήκες αυτές. Ναι. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή ένας ξένος τραπεζίτης χ, ψ, ω, που αγόρασε την αγροτική τράπεζα, αυτομάτως διεκδικεί, σαφώς, το 90% σαφώς της εκτάσεως της Ελλάδας. Σαφώς. Σαφώς. Αληθεύει αυτό? Αληθεύει, βεβαίως αληθεύει. Και επειδή η αγροτική τράπεζα είναι εκείνος ο φορέας που όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν πάρει τα δανειά τους από εκεί για να κάνουν επενδύσεις να προχωρήσουν, όπως καταλαβαίνετε, φυσικά πάντα με υποθήκη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να πας σε άλλη τράπεζα για κάποια άλλη εργασία. Παρουσιάζει για αντλήσεις κεφάλαια κίνησης. Η επιχείρηση την οποία έχω την τιμή να προείσταμε, ναι, σωστά, είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση. Όταν σας λέω κερδοφόρος, πλήρως κερδοφόρος. Σωστό, το ξέρω. Είναι γνωστό. Θέλω να σας πω το εξής. Το λέω όχι για να μας πει ο κόσμος μπράβο. Είναι μια υγιής επιχείρηση. Πλην όμως, για να πάει η επιχείρηση η δική μας να αγοράσει πορτοκάλια σε μια περιοχή ή εδώ ή οπουδήποτε, στο δικό μου το χτήμα, πρέπει να πληρώσει άμεσα τα εργατικά και τα μεταφορικά, ναι, άμεσα τα βιομηχανικά της έξοδα, ναι, άμεσα την ενέργεια που είναι το μαζούτ και το ρεύμα, και γενικά το ρεύμα, άμεσα τα εργατικά του κυμποτηρίου, του συσκευαστηρίου, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης με τα σημερινά δεδομένα πάνω από το 50%, και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2 μηνών να πληρώσει και την πρώτη ύλη στον παραγωγό. Σωστό. Άρα το 100% της αξίας. Ο χυμός που θα παράγει θα ευρωποιηθεί, να το πω έτσι, μετά από 12 μήνες έως 18. Αυτό το ποσό που χρειάζεται δεν πρέπει να το αντλήσεις από κάπου πληρώνοντας τον νόμιμο τόκο? Σαφώς. Ο νόμος είναι ληστρικός και τα κεφάλαια ανύπαρκτα. Δεν μας δίνει και αυτά τα κεφάλαια πλέον. Κίνησης δεν μπορεί να... Όχι. Τα κεφάλαια κίνησης έχουν μειωθεί κατά 50%. Με αποτέλεσμα, για να σας βάλω, κοιτάξτε, να σας βάλω και στο μέγεθος της κρίσης. Γιατί οι αγρότες ακούν αυτή τη στιγμή ότι σκάλα δεν υπάρχει ζήτηση. Στη Σπάρτη δεν υπάρχει ζήτηση, παρότι οι τιμές είναι ανταγωνιστικές. Στην Ευρώπη το ελληνικό πορτοκάλι είναι φθηνότερο από το ισπανικό. Γιατί δεν εξάγεται? Σας πω εγώ, κύριε Φελούρη. Δεν ξέρει κανείς υπουργός γιατί δεν εξάγεται. Εγώ θα σας το πω. Και γιατί ο έμπορος δεν έχει τα κεφάλαια κίνησης να πάει να πληρώσει το προϊόν, να το συσκευάσει, να το πάει στην Ευρώπη που θα πουληθεί, γιατί είναι και καλύτερης ποιότητας και φθηνότερο. Και φθηνότερο από το ισπανικό και το ιταλικό.
δεν έχει το κεφάλαιο κίνησης. Αν οι τράπεζες και η εξειδικευμένη η αγροτική δεν απλώσει την κάνουλα να δώσει κάποια χρήματα, κεφάλαια κίνησης, όχι δωρεές, ούτε επιδοτήσεις. Κεφάλαια κίνησης επιδοτήσεις. Τα οποία τοκίζονται πλέον. Τοκίζονται και τοκίζονται με επιτόκια της τάξης του 10% περίπου. 10! 9 με 10% κύριε Φελούρη. Στους αγρότες. Ναι, βεβαίως. Είναι, είναι ληστρικά επιτόκια. Γι' αυτό με βλέπετε και λέω δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα. Λοιπόν. Έρχεται λοιπόν και σας λέω λοιπόν, σας κάνω το εύλογο ερώτημα. Μπορούν να φύγουν οι αγρότες από την αγροτική? Πώς θα φύγουν όταν είναι υποθηκευμένα από τα δάνεια που έχουν πάρει για επενδύσεις? Πώς θα φύγει, πού θα πάει? Δεν υπάρχει νόμος που μπορείς να μεταφέρεις. Ποια τράπεζα όταν είναι υποθηκευμένες εγκαταστάσεις όταν πάει να σου δώσει άλλο δάνειο? Μάλιστα. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες οι αποφάσεις είναι πολιτικές εκεί. Δεν είναι μόνο σε διοικητικό επίπεδο της αγροτικής τραπέζης. Δεν μπορεί λοιπόν ένα Υπουργείο να μην στέκεται, γιατί η αγροτική τράπεζα, ο μεγάλος μέτοχος είναι το κράτος. Και όπως και σε άλλες τράπεζες. Δεν μπορεί να μην στέκεται απάνω σε αυτά τα προβλήματα. Και λέει πρέπει να, η Ελλάδα να παράγει. Τα ακούω αυτή την καραμέλα κάθε μέρα. Ποιος θα παράγει? Τα ακούμε όλοι μας. Ποιος θα παράγει, κύριε Φελούρη? Ποιος έχει χρήματα να πάει να αγοράσει, να πληρώσει το μαζούτ, το ρεύμα, τα εργατικά, την πρώτη ύλη και να πάρει τα χρήματά του, αυτοί που εξάγουν τα προϊόντα στο εξωτερικό, το πιο γρήγορο, γιατί δουλεύουν οι μαρκέτες. Έτσι. Σωστό. Το πιο γρήγορο σούπερ μάρκετ που πληρώνει είναι από 4 μήνες ξεκινάει και φτάνει μερικά και στις 12. Ποιος θα διαθέσει τα ωραία χρήματα του και πόσα έχει να διαθέσει να πάρει τα δικά σου πορτοκάλια, να τα επεξεργαστεί, να τα πληρώσει, να τα στείλει στο εξωτερικό και να πάρει μετά από 4-6-7 μήνες, και αν τα πάρει. Γιατί έχουμε και τα κανόνια. Και αν τα πάρει. Και αυτό. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, ή το κράτος θέλει η οικονομία να ξεκινήσει, οι παραγωγές γίνουν δυνάμεις, να αρχίσουν να παράγουν. Εγώ θέλω μια προσωπική σας. Εμείς δεν θέλουμε χαριστικά. Θέλουμε να επανέλθουν τα κεφάλαια κίνησης εκεί που ήταν. Εγώ θέλω μια προσωπική. Αφού πληρώνουμε τους στόχους μας τα πάντα. Μια προσωπική σας γνώμη, ξέρω εγώ, ή άποψη.